Κίνηση, όλα έτοιμη. Και δίδεται η εκκίνηση της τελευταίας υποδρομίας. Ο μικρός βασιλιάς, ο εκτός στοιχήματος, παρέμεινε στο μηχάνημα εκκίνησης. Δεν ακολουθεί τον όμιλο. Αμέσως για την πρωτοπορία είναι ο Κουίθ, το νούμερο 5. Αυτός θέλει να περάσει μπροστά. Ο Σιρόκο Γουέι και ο Βαλτάσαρ θέλουν να τον καταδιώξουν. Ο Σιρόκο Γουέι που πιέζει και θέλει να περάσει αυτός μπροστά. Ο Βαλτάσαρ είναι ο Κουίθ και ο Βαλτάσαρ ακολουθούν. Ο Κρέον είναι στην τέταρτη θέση. Πιο πίσω ο Γκόλτβιλ, ακόμη πιο πίσω ο Ζωντανός Θρύλος και στη τελευταία θέση είναι ο II Captain. Όλα αυτά περίπου στο ύψος των 900 μέτρων με το Σιρόκο Γουέι, τον Κουίθ, τον Βαλτάσαρ και τον Κρέοντα στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Γκόλτβιλ στην πέμπτη, II Captain και ο Ζωντανός Θρύλος που τώρα αυτός περνάει στην προτελευταία θέση. Είμαστε λίγο πριν από το ύψος των 600 μέτρων, όπου ο Σιρόκο Γουέι, ο Βαλτάσαρ, ο Κρέον έχει περάσει τρίτος, έχει μείνει τέταρτος ο Κουίθ. Από τους υπόλοιπους θέλει να αναπτυχθεί ο II Captain και μπήκαμε στην ευθεία με τον Σιρόκο Γουέι. Το Βαλτάσαρ, εκεί ο Κρέον είχε ένα κλείσιμο, μπαίνει από μέσα ο Μιχάλης Ξινός. Και πάμε για τα τελευταία 200 μέτρα, όπου ο Βαλτάσαρ θέλει να προηγηθεί. Έρχεται και ο Κουίθ και απ' έξω θέλει να ανέβει πολύ δυνατά και ο II Captain, ο Κρέον που περνάει μπροστά. Ο Κρέον που θέλει να πάρει και θα πάρει την νίκη. Ο II Captain θα τερματίσει δεύτερη θέση. Τρίτος ο Βαλτάσαρ και τέταρτος ο Κουίθ. Κρέον λοιπόν θα πάρει την νίκη, αν και είχε ένα πολύ δύσκολο κροσάρισμα εκεί πέρα στην ευθεία. Παρόλα αυτά πήρε την νίκη.